Ήταν Δευτέρα 2 Ιουνίου του 41, περίπου 2,5 με 3 το μεσημέρι, που την ησυχία του χωριού την τάραξε κάποιος θόρυβος αυτοκινήτων. Ο Βασίλης Παπαδάκης, συνταξιούχος δάσκαλος, ήταν 8 ετών όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο Κοντομαρί με σκοπό να πάρουν εκδίκηση για τον αποδεκατισμό του 3ου τάγματος αλεξιπτωτιστών. Οι σκληρές μνήμες δεν έσβησαν ποτέ. Δεν παραλείπω να σου πω βέβαια τις φρικιαστικές σκηνές και οι εικόνες που έχω γραφτεί στο μυαλό μου, γιατί ξέρεις ότι είχε γραφτεί στο μυαλό του μικρού παιδιού, δυσκόλως εξαλείφεται. Η εκτέλεση των 23 ανδρών στο Κοντομαρί Χανίων έγινε από ομάδα αλεξιπτωτιστών και ήταν η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με όσους μαζέψανε ήταν εγώ, η μητέρα μου και η γιαγιά μου, του πατέρα μου η μητέρα, η οποία είχε και το γιο της εκεί, τον οποίο εκτελεσμένο. Η διαδικασία ήταν της επιλογής, ήταν από 18 χρονών μέχρι 50. Ο Φρανς Πίτερ Βέξλερ, πολεμικός ανταποκριτής της Βέρμαχτ, ήταν εκείνος που φωτογράφησε την εκτέλεση. Τα αρνητικά των φωτογραφιών ανακαλύφθηκαν μετά από 39 χρόνια στα ομοσπονδιακά γερμανικά αρχεία από έναν Έλληνα δημοσιογράφο.